Την στήριξή του στο πρόσωπο του Βασιλεύ Αλλή για τη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θοκού τη Πάτρα, εξέφρασε ο πρόεδρο του εμπορικού Συλλόγου Κώστα Ζαφυρόπουλο. Ναι, αποφάσισα να συνταχθώ με τον Βασίλη, τον υποστηρίζω το... και σαν φίλο, και σαν άνθρωπο, και σαν επιστήμονα, και θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή λύση για το Δήμο τη Πάτρα. Είναι νέο, είναι άφθαρτο ε, και έχει όλα τα στοιχεία ε, ε, μαζί με το ψηφοδέλτιό του που θα μπορέσουν να γυρίσουν σελίδα στο Δήμο τη Πάτρα. Ο υποψήφιο Δήμαρχο Πατρών υποδέχτηκε με χαρά τη δημόσια στήριξη του Κώστα Ζαφυρόπουλου. Η εμπιστοσύνη του εκπροσώπου του εμπορικού κόσμου τη Πάτρα στο πρόσωπο του Βασίλε Βαλί και στην παράταξη Πάτρα που δάγει πάλι ενισχύει την προσπάθειά μα για μια ομάδα δυνατή, ικανή με γνώσει, όραμα και διάθεση προσφορά και συνεργασία. Μια ομάδα που θα αλλάξει την Πάτρα, σημείωσε στην ανακοίνωσή του ο υποψήφιο Δήμαρχο Πατρών. Οι βασικοί άξονε είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια πόλη πράσινη, σύγχρονη και φιλική προς τον, προς τον πολίτη. Εκεί θα στηριχτούμε, σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που μας δίνουν οι, οι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρουμε ε, δουλειέ εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε γενικά την εικόνα τη πόλη. Να γίνει πολύ καλύτερη, πολύ πιο πράσινη, πολύ πιο φιλική. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόλι λίγε ημέρε μετά τη συμπόρευση τη παράταξη Ευαλή με την Δημοτική Παράταξη Ωρα Πατρών. Ε, σε αυτή τη συμπαράταξη, βέβαια, δεν κλείσαμε πόρτε. Είναι ορθά οι πόρτε. Μπορεί ο οποιοδήποτε ε, θέλει να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά τη Πάτρα και βέβαια μέσα σε ένα προγραμματικό πλαίσιο, γιατί και η συμφωνία δεν έγινε επειδή ο ένας συμπάθησε τον άλλον, Μάλιστα. έγινε σε μια προγραμματική βάση. Εντός των προσεχών ημερών θα υπάρχει μια ανακοίνωση και ένα πλαίσιο ας πούμε συνεργασίας. Όπως φαίνεται στην τοπική αυτοδείξη της Πάτρας υπάρχει έντονη κινητικότητα ενώπιση των εκλογών οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν το θυνόπορο.